Το κράτος προσπαθεί να μας πείσει πως όλα κυλούν ομαλά, αλλά η πραγματικότητα διαφέρει εντελώς. Υπάρχει εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, η πανδημία θερίζει ζωές. Απ' τη μία υπάρχει όλο και περισσότερη περιστολή των ελευθεριών μας και από την άλλη το κράτος μας αναγκάζει να στηβαζόμαστε ανατάξει 30 άτομα, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Στην Παλιά Νομαρχία συγκεντρώθηκαν στις 12.30 της Τετάρτης στο πλαίσιο της τάσης εργασίας του Δημοσίου 12 με 3 εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ, της ΑΔΕΔΗ, των Υγειονομικών καθώς και του Εργατικού Κέντρου και της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων, Σταμάτης Πελάης και Αλεξάνδρα Μπαλού και Μπάμπης Χαραλάμπους αντίστοιχα. Επρόκειτο για την ημέρα δράσης που κήρυξε πανελλαδικά χθες η ΑΔΕΔΗ με τις Ομοσπονδίες ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Χέρι-χέρι μαζί με τον αυταρχισμό που επιδεικνύει και η κυβέρνηση αλλά και η διοίκηση έτσι όπως τη βλέπουμε στο τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι πρωτάκουστο το γεγονός να στοχοποιούνται εργαζόμενοι και συνδικαλιστές για τη συνδικαλιστική δράση προφανώς και να τους καλούν να αντικαταστήσουν με δικά τους έξοδα άκουσαν ξανά κάποιο μηχάνημα που δήθεν χάλασε. Λες και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν χαλάνε μηχανήματα μέσα στις υπηρεσίες. Τα αιτήματά μας είναι ανάκληση όλων των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή στον έκτο πλέον μήνα, χωρίς την καταβολή ούτε ένα ευρώ, ως τιμωρητική συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντί τους, γιατί δεν επιλέξαν τον εμβολιασμό. Και ταυτόχρονα η υπόλοιπη τιμωρητική συμπεριφορά των εργαζομένων του νοσοκομείου που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καλύψουν τα κενά και των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή και αυτών που έχουν συνταξιοδοτηθεί και αυτών που έχουν μετακινηθεί και σαφώς και τα υπόλοιπα κενά του οργανογράμματος. Και μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία χωρίς να υπάρχουν μέτρα τα οποία πραγματικά να προστατεύουν το λαό και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώματα. Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει τεράστια προβλήματα. Ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίση και με τις ανάγκες τις οποίες διαμορφωθήκανε δεν ίδρωσε το αυτή της κυβέρνησης. Στα σχολεία λειτουργούν στο κόκκινο με την παντελή απουσία υγειονομικών μέτρων, με την απουσία εκείνων των πρωτοβουλειών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια και για τα οποία φωνάζουμε εδώ και 2 χρόνια ήτη. Αραίωση του μαθητικού πληθυσμού, η ιχνηλάτιση των κρουσμάτων, γενναία ψυχολογική στήριξη των μαθητών μας. Όπως βιώνουμε και την τελευταία μέρα σήμερα και χτες με το χιόνι και έναν, το ζήσαμε και με τον μπάλο το προηγούμενο διάστημα στην Κέρκυρα, αθωράκιστες πόλεις και νοικοκυριά από φυσικές καταστροφές λόγω του ότι οι πόροι δεν κατευθύνονται σε έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης. Αντιφατική κυβερνητική διαχείριση δείχνει την ανεπάρκεια ενός κράτους στην προστασία της υγείας των πολιτών. Ενός κράτους που σε άλλα θέματα λειτουργεί τάχιστα, όπως για παράδειγμα στην καταστολή ή όπως για παράδειγμα στο να σύρονται οι απεργίες και να βγαίνουν καταχρηστικές. Την ίδια ώρα αυτό το κράτος σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν γύρω μας, όπως συνέβη χθες προχθές στην Αθήνα, όπως συνέβη το καλοκαίρι, όπως μια πανδημία, είναι εντελώς ανεπαρκής.